Καλησπέρα σα, είμαι ο Ηλίας Βαρθολομέο. Είμαι η Αθηνά Πολυναντόβα και είμαστε οι συνειδητέ τη εταιρεία WiiWi. Όταν ε, είδαμε την πρόσκληση του TEDx Ρέθυμνο για τη συγκεκριμένη ομιλία, δεν μπορούσαμε παρά να είμαστε πολύ θετικοί. Είδαμε λοιπόν ότι το θέμα τη ομιλία είναι η πρόκληση. Μα φάνηκε εύκολο. Hold my beer. Ακριβώ. Μέχρι που έπρεπε να κάτσουμε να σκεφτούμε τι έχει να πει κάποιο όταν μιλάει για την πρόκληση. Τι κάναμε λοιπόν, πήγαμε ένα βήμα πίσω, ανοίξαμε τα λεξικά και είδαμε τι σημαίνει πρόκληση. Βλέποντα λοιπόν κάποιο τον ορισμό του τι σημαίνει πρόκληση, βλέπει ότι ουσιαστικά πρόκληση είναι η ενέργεια τη δημιουργία κάποιου πράγματο. Αλλά είναι και το κάλεσμα σε μια αντιπαράθεση. Και τέλο, είναι ουσιαστικά η διαδικασία με την οποία καλείσαι να δημιουργήσει ή να ξεπεράσει μια δύσκολη συνθήκη. Για μα, όλο αυτό, όλο το κομμάτι τη πρόκληση ήταν η δημιουργία της μας, τη εταιρεία μα, τη startup WeWe. Η OWIBI είναι μια startup η οποία ασχολείται με την αξιολόγηση προσωπικού. Συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο το οποίο αξιολογεί τι διαπροσωπικέ δεξιότητε, τα λεγόμενα soft skills. Και ο τρόπο που το κάνουμε αυτό είναι μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι που την ώρα που παίχτη παίζει, ο αλγόριθμο καταγράφει τι επιλογέ του και βγάζει μια αναφορά που μπορεί να βοηθήσει έναν HR manager ή έναν recruiter να κάνει μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική επιλογή για ένα ταλέντο. Αλλά επίση βοηθάμε και του ίδιου του υποψήφιου, δίνοντα του και σε αυτού μία αναφορά για σκοπού personal development, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν και να δουν τα δυνατά του σημεία αλλά και τα σημεία προ βελτίωση. Α, φαίνεται εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι όμω στην πράξη. Αν κάτσει και το σκεφτεί κανεί, το να φτιάξει ένα παιχνίδι που την ώρα που ο παίκτη παίζει, καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο παίζει και σου αναλύει τελικά το ποιο είσαι. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και τα σημεία προ βελτίωση δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και ήταν η δική μας πρόκληση. Και γιατί ήταν η δική μας πρόκληση, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε σαν μια ιδέα στο Πανεπιστήμιο. Εμεί με την Αθηνά γνωριστήκαμε στο μεταπτυχιακό μα πρόγραμμα και ω κομμάτι μια εργασία έπρεπε να σκεφτούμε ένα επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό το επιχειρηματικό πλάνο κατέληξε να γίνεται η ΟΗ μετά από πολλά χρόνια προσπάθεια και, και σκέψης. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω, έχοντα σκεφτεί εμεί αυτή την ιδέα του να μπορείς να αξιολογήσει τα άτομα μέσα από παιχνίδι, που όπω είχε πει και ο Πλάτονα, μπορείς να μάθει πολλά περισσότερα για έναν άνθρωπο παίζοντα μαζί του για μία ώρα παρά συζητώντα μαζί του για έναν ολόκληρο χρόνο, προσπαθούσαμε αυτό να το φέρουμε στο τραπέζι ω μία λύση για τι εταιρείε. Σημαντικό όμω εδώ να αναφέρουμε ότι ούτε εγώ, ούτε η Αθηνά δεν είμαστε ψυχολόγοι και ούτε έχουμε τεχνολογικό background για να μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Εξού και η πρώτη πρόκληση. Ουσιαστικά δηλαδή, ήμασταν δύο συμφοιτητέ με μια καλή ιδέα, χωρί κανέναν όμω να έχει απαραίτητε γνώσει ή δεξιότητε για την υλοποίηση και χωρί κεφάλαιο. Οπότε τα πράγματα ξεκίνησαν να είναι λίγο πιο δύσκολα. Αυτό το οποίο μα κράτησε ενωμένου όλο αυτό το ταξίδι ήταν ουσιαστικά η πίστη μα σε αυτή την ιδέα και το πόσο πολλοί θεωρούσαμε ότι εδώ πραγματικά έχουμε κάτι που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ήταν λοιπόν η δική μα πρόκληση. Και πηγαίνοντα πίσω στο ότι ουσιαστικά η πρόκληση είναι η ενέργεια για δημιουργία, τι ξεκινήσαμε να κάνουμε, ξεκινήσαμε να βλέπουμε πώ μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα να είναι από μια καλή ιδέα, να περαστεί σε ένα κομμάτι χαρτί και από το κομμάτι χαρτί να μπει στην πράξη. Έτσι λοιπόν, δηλώσαμε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητα, κερδίσαμε και μπαίνοντα λοιπόν σε έναν incubator επιχειρηματικότητα, ξεκινήσαμε να βλέπουμε λίγο τα πράγματα πιο σοβαρά. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, ότι δεν είναι απλά μια ιδέα, αρχίζει και γίνεται υλοποιήσιμη, ε, εγώ έπρεπε να πάρω μια πολύ σημαντική απόφαση του να παραιτηθώ από τη δουλειά που ήδη είχα, η οποία ήταν κάτι σταθερό, προκειμένου να πάω σε κάτι το οποίο ήταν εντελώς ασταθές, δεν μου εγγυούνταν κανένα τίποτα και ο Ηλίας πήρε το χαρτί του προκειμένου να μπει στο στρατό. <laughs> Προτεραιότητε. Οπότε ε, κληθήκαμε να πρέπει να ξεπεράσουμε πρώτα όλο αυτό το κομμάτι. Το οποίο πώ ξεπεράστηκε, όσο καιρό ο Ηλία ήταν στο στρατό, εγώ δούλευα πάνω στην ιδέα μα, μάζευα κάποιε γνώσει από την εταιρεία που ήδη ήμουνα. Ο Ηλία παράλληλα έκανε το δικό του market research και έβρισκε ανθρώπου που θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν τελειώνοντα. Οπότε τελειώνοντα αυτή τη διαδικασία, ξεκινήσαμε. Εγώ παρετήθηκα, ο Ηλία ήρθε full time στην εταιρεία και ξεκινήσαμε και όλα φαντάζουν ωραία. Και μετά έρθαν τα capital controls. Δεύτερη πρόκληση. Όπου ουσιαστικά η ευκαιρία του να σηκώσει λεφτά σε μια τέτοια εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι αγορέ ήταν πάρα πολύ κλειστέ και η οποιαδήποτε έννοια του να επενδύσω σε μια startup, και πόσο μάλλον ελληνική, πραγματικά φάνταζε αδύνατη. Το θέμα είναι όμω ότι φάνταζε αδύνατη για του άλλου και όχι για μα. Εμεί λοιπόν αποφασίσαμε να μην τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε δύο δουλειέ για να χρηματοδοτούμε αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύαμε. Κάποιου μήνε μετά, όλο αυτό ο κόπο βγήκε υπό την άποψη ότι βρήκαμε του επενδυτέ μα, του Fund Capital, οι οποίοι πίστεψαν πάρα πολύ στην ομάδα και στην ιδέα και αποφάσισαν να μα βάλουν το πρώτο κεφάλαιο, προκειμένου από ένα PDF να γίνει τελικά προϊόν όλο αυτό. Με αυτά τα χρήματα, λοιπόν, εμεί αναπτύξαμε και έχοντα βρει κιόλα και την ομάδα, αναπτύξαμε την πρώτη έκδοση του προϊόντο μα, το λεγόμενο MVP, Minimum Viable Product. Είναι ουσιαστικά το α το πούμε 10% τη ιδέα σου. Που μπορεί να το δείξει για να μπορεί να καταλάβει και ένα πιθανό πελάτη ή ένα μετέπειτα επενδυτή, τι είναι αυτό που έχει δημιουργήσει. Έχοντα δημιουργήσει λοιπόν την πρώτη έκδοση του εργαλείου μα, βγήκαμε στην αγορά να το πιλωτάρουμε και να το τεστάρουμε. Εκεί μιλήσαμε και προσεγγίσαμε πέντε εταιρείε, όπου του ζητήσαμε εντελώ πιλωτικά και δωρεάν να δοκιμάσουν το εργαλείο μα, και να δούμε αν επιστημονικά τουλάχιστον είναι έγκυρο και μπορεί να. και είναι αξιόπιστο. Έχοντα κάνει αυτή την ανάλυση λοιπόν και κάνοντα μια συζήτηση με αυτέ τι πέντε εταιρείε. Ε, καταλήγουν οι τρει από αυτέ τι πέντε να μα λένε ότι εμεί θέλουμε να πληρώσουμε γι' αυτό. Κάτι το οποίο εμεί δεν το περιμέναμε καθόλου. Δηλαδή, εννοείται, χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά παράλληλα ήμασταν και σοκαρισμένοι επειδή λέγαμε τι θέλετε αυτό που είναι ας πούμε, μόνο στο 10%. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ τεράστιο, το πούμε, μια πολύ μεγάλη επιτυχία δικιά μα, επειδή αυτό ουσιαστικά ε, εξασφαλίζει αυτό που λέμε product market fit. Ότι το προϊόν που έχω αναπτύξει έχει απήχηση στην αγορά και είναι ε, ε, άνθρωποι εκεί έξω που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι' αυτό. Για την ακρίβεια, νομίζω ότι όταν μα είπαν κόψτε μα τιμολόγιο, δεν ξέραμε καν πώ κόβεται το τιμολόγιο. Δεν ξέραμε καν πόσο να το τιμολογήσουμε ε, και βάζαμε τυχαία νούμερα, αλλά τα βρίσκει η πορεία. Δηλαδή, πολλέ φορέ πρέπει να πέσει στα βαθιά και να μάθει να κολυμπά, ε, παρά να προσπαθήσει να προετοιμάζε σιγά-σιγά ένα βήμα, δύο βήματα μέσα πούμε, σε μία πισίνα. Είναι σαν να πέφτει απλά από το μισοχείο. <laughs> <laughs> από κύριε. το deck, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό μα έμαθε διάφορα πράγματα, όπω το ότι δεν μπορεί να κολλάς τη λεπτομέρεια. Όλοι οι founders, όταν ξεκινάμε και έχουμε στο μυαλό μα μια ιδέα για το πώ μπορεί να φτάσει, έχουμε συνήθω τον, τον τελικό στόχο. Αυτό λοιπόν το οποίο μάθαμε εμεί, ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε πολύ baby steps και να βγάζουμε είτε features είτε προϊόντα πολύ μεθοδικά. Δεν θα φτάσει ποτέ στο τέλειο. Γιατί το τέλειο είναι κάτι το οποίο μεταλλάσσεται και μεταβάλλεται συνεχώ. Δεν θα το αγγίξεις ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει να δουλεύει με αυτό το οποίο έχει και να είσαι πάρα πολύ ευμετάβλητο. Ε, οπότε η πρώτη δική μα πρόκληση, η μεγάλη πρόκληση ήταν το να φτιάξουμε την ομάδα. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρούμε τα λεφτά. Ε, και η τρίτη μεγάλη πρόκληση ήταν το να καταφέρουμε να πουλήσουμε. Οι οποίε. Τώρα φαντάζομαι να τις ξεπερνάμε πολύ γρήγορα, αλλά πρακτικά αυτό γινόταν ένα γεγονός, ένα χρόνο. Δηλαδή, ο είναι μια εταιρεία που μετράει από το 2014. Και σιγά-σιγά λοιπόν ξεκινήσαμε να μεγαλώνουμε και εκεί που πραγματικά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το ότι κάνουμε κάποια καλή δουλειά, είναι όταν αρχίσαμε να παίρνουμε feedback από τους χρήστες μας. Δηλαδή... Το να μπορεί να δώσει σε κάποιον ένα report στα χέρια του το οποίο σου λέει πράγματα για σένα, για να ξέρει από πού να ξεκινήσει να δουλεύει με τον εαυτό σου. Ειδικά σε μια χώρα όπω η Ελλάδα, όπου ο επαγγελματικό προσανατολισμό δεν είναι στα καλύτερά του και δεν μα προετοιμάζει το όλο το σύστημα ποτέ πραγματικά για να διαγνώσουμε τα στοιχεία μα. Συντοπίσαμε πόσο πολύ ο κόσμο ήθελε αυτό το feature. Θυμάμαι μια ιστορία μια κοπέλα που είχε πάει να μιλήσει σε ένα session και νομίζω ότι τη δικαιούσε την ιστορία, γιατί τη δικαιούσε και το αποτέλεσμα. Ε, μια επο... μια... ένας χρήσι, τέλο πάντων, επειδή και εμεί δεν ξέραμε το όνομά της εκείνη την... τη στιγμή, ε, μα είχε πει ότι εγώ βρήκα το παιχνίδι σα, επειδή είναι δωρεάν, μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει. Και ακόμα και εσείς άμα θέλετε, με πολύ χαρά να ακούσουμε και το δικό σα το feedback. Ε, είχε μπει, είχε παίξει το παιχνίδι και λέει ότι δεν το πιστεύω πούμε, πόσο μέσα έχει πέσει με βάση πούμε, τη... τη συμπεριφορά μου, το χαρακτήρα μου και πόσο έγκυρο και δηλαδή δεν μπορεί να το πιστέψει. Και μέσα από αυτή την εμπειρία που δώσαμε εμεί από το εργαλείο μα, ε, μου ανακοινώνει, χωρί να τη γνωρίζω, ότι το πήρα απόφαση ε, χάρη σε εσά. Θα παρετηθώ από τη δουλειά που είμαι τώρα, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη και μου δώσατε το εύνασμα να πάω να κάνω κάτι δικό μου ή να αλλάξω με πορεία καριέρας. Ε, Τη απαντάω εγώ λίγο πανικόβλητο. Ε, μη βιαστεί ε, να το σκεφτεί. Ε, χαιρόμαστε παρόλα αυτά για το σκεφτό. Ε, εγώ κυνηγούσα εσένα γιατί θέλει τον κόσμο να <laughs> ε, Και μετά από λίγο, προφανώ ε, κόβεται η επικοινωνία. Και μετά από δύο μήνε, επανέρχεται πάλι αυτή η κοπέλα και λέει: Ότι ε, προχώρησε με την απόφασή μου, ε, ξεκίνησα κάτι δικό μου. Ε, είμαι τρισευτυχισμένη και αυτό το φίλο σε εσά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουμε. Δηλαδή, είναι, είναι μια διαδικασία τόσο rewarding, δηλαδή τόσο αποδοτική, αλλά παράλληλα και λίγο τρομακτική. όπως κάθε πρόκληση. Και είτε ήταν, μάλλον αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι, είναι σχετικό. Δηλαδή, η πρόκληση είναι σχετική. Το τι περνάω εγώ με το τι μπορεί να περνάει η Αθηνά ή κάποιο άλλο. Ε, είναι πολύ υποκειμενικό. Αλλά πρέπει να δείχνουμε και μπάθεια, ενσυναίσθηση μάλλον. Στου άλλου ανθρώπου για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και τι προκλήσει που έχουμε εμεί και πώ, α το πούμε, μπορεί αυτέ να συγκρίνονται με αυτά που περνάει κάποιο άλλο. Νομίζω είναι είσαι έμπαθη. Τι έχει Ναι, ενσυναίσθηση. Εμπάθη να μην δούμε σίγουρα. Ναι. Ε, ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο μα κρατάει ακόμα και τώρα όταν έχουμε πολύ δύσκολε συνθήκε είναι το ότι όταν πραγματικά κάνει πράγματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και όταν βλέπει τελικά αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει μπορεί και αλλάζει τι ζωέ κάποιου. Σε μικρή κλίμακα και σιγά σιγά μεγαλώνει και σε μεγαλύτερη-μεγαλύτερη. Τώρα που έχουμε φτάσει στου 1 εκατομμύριο χρήστε, λε αν στου πρώτου 50-100 μπόρεσα και επηρέασα έστω και στο ελάχιστο σε τόσο μεγάλα μεγέθη. Τελικά μπορούσα και επηρεάζω του ανθρώπου mm. και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στο τέλο τη μέρα από αυτό. Για εμά, τουλάχιστον, σαν φάμετες. Σίγουρα. Και πήγαινοντα λίγο πίσω, αναλύσαμε λοιπόν την πρόκληση σαν ενέργεια τη δημιουργία. Μετά έχουμε την πρόκληση σαν κάλεσμα. Δηλαδή, ποιο είναι το κάλεσμα του καθενό, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τον καθένα να θέλει να προκαλέσει τι αλλαγέ. Στη δική μου περίπτωση, για να είμαι ειλικρινή, έχω ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό background. Δεν σκεφτόμουν ποτέ να γίνω επιχειρηματία, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου το startup, δεν ήξερα καν τι είναι startup. Για την ακρίβεια, τελείω νομική, μία από τι πιο παραδοσιακέ α πούμε σχολέ, όπου αυτό που θα περίμενε κανεί ήταν να ακολουθήσω μία πιο παραδοσιακή καριέρα και αυτό ήθελα και εγώ για τον εαυτό μου. Το ερέθισμα ήρθε πολύ αργότερα, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και γνώρισα τον Ηλία, όταν άρχισα να μαθαίνω σιγά σιγά την επιχειρηματικότητα και όταν είδα πόσο σημαντικό είναι ένα πράγμα που έχει στο μυαλό σου να περνάει στο χαρτί και από το χαρτί να γίνεται πράξη. Και τελικά αυτό το πράγμα με πάθιασε τόσο πολύ και το αγάπησα και το ερωτεύτηκα, που σε έκανε να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, αν δεν πα την άλλη μέρα στο γραφείο να δει πώ είναι. Οπότε το δικό μου κάλεσμα ήταν έτσι. Το Ηλία ήταν λίγο διαφορετικό. Ε, εγώ πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, αλλά ποτέ δεν περίμενα να το κάνω σε τόσο μικρή ηλικία. Ε, το σκεπτικό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι θα εργαστώ, θα πάρω εμπειρία, θα βάλω κάποια χρήματα στην άκρη και 35 plus, ίσως και να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία που με προσέγγισε η Αθηνά και ότι σε αυτή η εργασία που κάναμε θέλεις να προσπαθήσεις να την κάνουμε πραγματικότητα, της λέω θέλω μία εβδομάδα να το σκεφτώ. Δεν το πήρε πολύ καλά. Ε, <laughs> Αλλά παρόλα αυτά, μία εβδομάδα μετά, έχοντα ε, σκεφτεί έτσι λίγο και, εγώ, και την κατάσταση λίγο περισσότερο και κάνοντα μία συζήτηση με κοντινού μου ανθρώπου, του γονεί μου, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή από το να πάρω ένα ρίσκο να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση ε, παρά από τώρα. Παιδιά δεν έχω, δάνεια δεν έχω, μένω με, με του γονεί μου. Οπότε, αν υπήρχε κάποιο κατάλληλο καιρό να πάρω αυτή την απόφαση, είναι τώρα. Και επίση μου δόθηκε η ευκαιρία να, να εργαστώ πάνω σε κάτι το οποίο πραγματικά το αγαπούσα. που ήταν τα game, τα video games. Ε, οπότε το να μπορούσα να είμαι στο δημιουργικό κομμάτι και να μπορώ να ξεκινήσω ένα νέο χήνημα ε, σε αυτή την ηλικία ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκ, πρόκληση για μένα και εννοείται πως, ε, αν και ήταν λίγο τρομακτική, ε, επειδή τότε ακόμα ούτε εγώ ούτε εσύ μάλλον ξέραμε που θα μπλέκαμε με το yeah. επιχειρήν. Ε, ε, θεώρησα ότι είμαι και εξοπλισμένο, α το πούμε, και έχω τι γνώσει ε, να μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτέ τι προκλήσει. Δεν είχαμε αλλά η πραγματικότητα ήταν λίγο διαφορετική. Δεν είχαμε ιδέα. Οπότε όλο αυτό το λέμε γιατί τελικά το κάλεσμα του καθενό, το τι θα κάνει, δεν μπαίνει σε κουτάκια. Πολλέ φορέ έρχονται και μα ρωτάνε, παιδιά, ε, πώ μα έρχεται μια καλή ιδέα, πώ σκέφτεστε τι ιδέε για το προϊόν, πώ ε, κάνετε κάθε μέρα. Η καινοτομία είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό για να δημιουργείτε. Δηλαδή η δράση έχει αντίδραση. Δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να πιστόρο θα κατεβάσω καλέ ιδέε. Η καλή ιδέα μπορεί να σου έρθει και ούτε καν καλή. Η ιδέα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το τι είναι καλή ιδέα τελικά. Η ιδέα μπορεί να σου έρθει και που κάθεσαι. Δηλαδή, εγώ έλεγα πάντα ότι ζηλεύω τον άνθρωπο που έχει σκεφτεί. Είχα διαβάσει μια ιστορία για το ότι μπαίνει στα Starbucks και έχει εκείνο το, ή στο οποιοδήποτε καφέ και έχει εκείνο το χαρτάκι γύρω από τον καφέ για να μην σε καίει. Αυτό ήταν η πιο χαζή αλλά πρακτική ιδέα που έχει σκεφτεί ποτέ άνθρωπο και από την οποία έβγαλε εκατομμύρια. Το χαρτάκι που βάζει γύρω από τον καφέ για να μην σε καίει. Γιατί πήγε κάποιο, του πε ο καφέ κάτω, κάτω, κάει και έκανε μήνυση στο καφέ και μετά σκέφτηκε να πατεντάρει το χαρτάκι που βάζουμε γύρω από τον καφέ. Άρα, Νομίζω ότι η έννοια του, του πώ έρχονται καλέ ιδέε και ποιο είναι το κάλεσμα του καθενό, νομίζω δεν υπάρχει στάνταρ απάντηση. Υπάρχει όμω ότι πρέπει να, να την ψάχνει τη δουλειά λίγο παραπάνω. Και μετά πάμε στο τρίτο κομμάτι το οποίο έχει μέσα του η έννοια τη πρόκληση, η έννοια του προσκαλώ κάποιο αντιπαράθεση. Γιατί όταν φτιάχνει κάτι το οποίο έρχεται να αλλάξει το status quo, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα τα πράγματα μαζί σου υπέρ σου. Γιατί Έρχεσαι να κλονίσει κάποιου ανθρώπου που είναι στον χώρο, που το κάνουν με ένα χειρό τρόπο, που έχουν μάθει με ένα χειρό τρόπο. Οπότε ξαφνικά είσαι ο καινούριο στην πιάτσα που έρχεται να του αλλάξει τα δεδομένα. Και δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Και ειδικά όταν είσαι 24 και πρέπει να πεί ανθρώπου απέναντι σου ότι έχει φτιάξει ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, έγκυρο και. και, και. Αυτή νομίζω ήταν επίση η μεγαλύτερη μα πρόκληση. Και συνεχίζει να είναι. Και συνεχίζει επειδή, να είναι. Επειδή είναι μία, όπω είπε Αθηνά, το όταν προσπαθεί να αλλάξει το status quo. Ε, ξεβολεύεις και πολλούς ανθρώπους επίσης όταν φτιάχνεις και προσφέρεις κάτι που είναι τόσο ιδιαίτερο όπως είναι, πούμε, ένα, όπως είναι το δικό μας το προϊόν και μπορεί αντίστοιχα να είναι κάποιο άλλο προϊόν για αντίστοιχο κλάδο ή αναλόγως, ε, πρέπει να κάνεις educate και να κάνεις raise awareness τι είναι αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις με αυτόν τον τρόπο και επίση να παλέψει τρει φορέ πιο δυνατά από κάποιον άλλον ας πούμε, που μπορεί να προσφέρει κάτι, ένα εργαλείο αξιολόγηση πιο παραδοσιακό. Επειδή όχι μόνο έχει τη μικρή ηλικία, δεν έχει και το background στην ψυχολογία, αλλά αλλάζει με, τόσο ραγδαίο τρόπο ο τρόπο που γίνεται αυτή η διαδικασία ω τώρα, που θεωρούμε ότι είναι πολύ τετριμένη, και προσπαθεί να φέρει κάτι καινούριο. Και πολλέ φορέ είναι αυτό που λένε σε πολλά business school, είναι, ας το πούμε, σε ποιο στάδιο του process ας το πούμε, προσπαθείς να πουλήσεις. Υπάρχουν οι early adopters, αυτοί δηλαδή που ε, είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα και να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, πολύ πιο νωρίς από τον επόμενο. Ε, και αυτοί συνήθως έχουν και τα μεγαλύτερα προνόμια, επειδή έτσι είναι, δουλεύει και το ρίσκο. Και ουσιαστικά στο τέλο τη μέρα, μια συζήτηση που έχουμε πολύ συχνά είναι το ότι αυτό που επικαλούμαστε εμεί αναφορικά με τον τρόπο που φέρνουμε την αλλαγή είναι οι αξίε και οι αρχέ μα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλέ φορέ κληθήκαμε στην εταιρεία να πάρουμε πολύ δύσκολε αποφάσει, είτε για την παραμονή, την αποχώρηση κάποιου συναδέλφου μα, είτε για χρηματοδοτήσει, είτε για το προϊόν. Και πάντα δεν έχουμε την ίδια άποψη. Δηλαδή, τυχαία να έχουμε διαφορετικέ απόψει. Αυτό λοιπόν το οποίο επικαλούμαστε προκειμένου να γίνονται πράγματα είναι ποιε είναι οι αξίε τη εταιρεία μα, ποιε είναι οι αρχέ μα, ποια είναι η κουλτούρα μα. Και αυτό το λέω γιατί με βάση τη δική μα κουλτούρα, στην WeWe, επιλέξαμε να μην πάμε επιθετικά λέγοντα για οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ότι δεν είναι καλό, δεν ισχύει, δεν κάνει το ένα. Εμεί επιλέξαμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο πάνω στη χρήση και στις, ε, στο πόσο καλό ήταν το δικό μα προϊόν. Δεν επιλέξαμε στο να κάνουμε το αντίθετο. Γιατί θεωρούμε ότι η πιο παραγωγική ενέργεια είναι η θετική ενέργεια η οποία στέλνει. Και είδαμε τελικά ότι μπορεί να μα πήρε πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά τελικά αυτοί οι πελάτε οι οποίοι του εκπαίδευσε πάνω στο να χρησιμοποιούν μία λύση όπω η δική. Σου, και ήταν πολύ ευχαριστημένοι και το πρότειναν σε φίλου του. Και ήταν σταθεροί και είναι σταθεροί πελάτε. Και αυτό νομίζω αντανακλάται στην ανωδική πορεία τη εταιρεία μα. Ε, τελικά, σε στρατηγική. Καταλήγει να είναι ένα τρόπο να χτίσει και μια σχέση εμπιστοσύνη με τον άλλον. Ε, και μετά αυτό ο ίδιο άνθρωπο μπορεί να, να ξαναγυρίσει σε σένα για να, σου, για να του δώσει την άποψη σε κάτι άλλο. Ε, και πράγματι είναι ο λόγο που είμαστε εδώ σήμερα και που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο επιτυχία είναι λόγω του ότι έχουμε κοινέ αξίε και μεταξύ μα, σαν συνέτεροι και σαν φίλοι, κυρίω. Ε, αλλά το ίδιο σημαίνει προσπαθούμε και εμεί να περάσουμε με του ανθρώπου που συναστρεφόμαστε. Ε, εδώ είναι πολύ σημαντικό επίση να πω ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση, είτε είναι για μα η Owiwi, είναι για εσά κάποια άλλη επιχειρηματική ιδέα, Οπουδήποτε κι αν είναι, το πόσο σημαντικό είναι να έχει ανθρώπου και πυλώνε στήριξη ε, δίπλα σου. Για μένα, α πούμε, αυτό είναι η Αθηνά. Ε, θέλω να πιστεύω και εγώ με το ίδιο για την αθηνά, δεν ξέρω. Αλλά ε, το να έχει, α το πούμε, ανθρώπου που μπορεί να σε υποστηρίξουν είτε πρακτικά, είτε ψυχολογικά, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ, ας το πούμε, αξιόλογο. Και είναι και κύκλο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου είναι οι άνθρωποι που έχει επιλέξει να είναι δίπλα σου. Και κάνει και πράγματα για να συντηρεί τον να είναι δίπλα σου. Είτε αυτή είναι ομάδα, είτε είναι φίλη σου. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Η ομάδα μα, ε, εμεί σε δόξα τω Θεώ, έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δεμένη, είναι πάρα πολύ κοντά μα. Και ακόμα και τώρα που εν μέσω COVID έχουμε να δουλέψουμε μαζί στον ίδιο χώρο από πέρσι το Μάρτιο, δηλαδή ένα χρόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ενδιαφερόμαστε για του ανθρώπου, τι κάνουν, πώ είναι, του στέλνουμε κάποια δωράκια στο σπίτι, θέλουμε να είμαστε κοντά του. Ακόμα και με τον οποιοδήποτε μικρό τρόπο μπορούμε και έχουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν περνάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την πρόκληση προκειμένου να αλλάξει κάποια πράγματα. Όπω το βασικότερο πράγμα πριν ξεκινήσει να αλλάξει διαδικασίε ή προϊόντα, είναι να αλλάξει τον εαυτό σου, αν θεωρεί ότι υπάρχει θέμα. Έτσι λοιπόν, εμεί επιλέξαμε ε, να μετράμε 8 δεξιότητε μέσα από το προϊόν, όπου θεωρούμε ότι οι 8 δεξιότητε είναι τα 8 μαθήματα τα οποία πήραμε και θα θέλαμε να δώσουμε και σε εσά. Και το λέω αυτό γιατί πάντα μα αρέσει να λέμε ότι όλα τα καλά πράγματα τα οποία χτίζει, καταλήγουν να χτίζουν και σένα πίσω. Εμεί λοιπόν, τα πράγματα τα οποία μετράμε είναι. Είναι η ικανότητα λήψη αποφάσεων, είναι η ανθεκτικότητα, είναι η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, ε, η ακαιρεότητα, το, 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 learning agility, Μαθησιακή η ομαδικότητα και η ευελιξία. ναι, και, και η accountability. Η υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα, ναι. <laughs> Ακριβώ. Με τον ίδιο τρόπο, σα προκαλούμε να μπείτε στο website μα και να δείτε κι εσεί οι ίδιοι ποιε είναι οι δεξιότητέ σα. Να ανακαλύψετε τον εαυτό σα και τα όρια σα.